Ο κύριος Πέτρος Ξεκούκης έχει εσείως 32 ολόκληρα χρόνια στο χώρο, σωστά. Βοηθειά μας, 32 ολόκληρα, ελπίζω να γίνουν τώρα 33. Να τα κατοστήσω, με την αγάπη του κόσμου βέβαια και τη δική σας, γιατί ο καλλιτέχνης και ο ηθοποιός, αν δεν έχει τη στήριξη και την αγάπη του κόσμου, δεν μπορεί να προχωρήσει. Όσοι νομίζουν ότι κάνουν μία επιτυχία και ότι θα μείνουν και θα διαρκέσει αυτή η επιτυχία, πλανώνται πλάνοι νυχτράν. Έχετε κάποιο ρόλο που δεν έχετε κάνει μέχρι σήμερα και το σκέφτεστε έντονα ή θα θέλετε να κάνετε, γιατί ουσιαστικά πρωταγωνιστής δεν ήσασταν με την έννοια. Όχι. Ποτέ έκανα ρόλους πρωταγωνιστικούς που βοηθούσαν. Ξέρετε, μου είχε πει κάποτε ο Νίκος ο Σταυρίδης, Πετράκη, για να είσαι διαχρονικός, αν γίνεις και πρωταγωνιστής, κάποια στιγμή θα φύγεις. Εάν γίνεις δεύτερο πρωταγωνιστής, θα είσαι πάντα απαραίτητος. Και μέχρι να κλείσεις τα ματάκια σου, θα δουλεύεις πάντα. Γιατί ένα καλό ηθοποιό τον θέλει πάντα ένας πρωταγωνιστής. Ένας πρωταγωνιστής σήμερα υπάρχει και μετά δεν υπάρχει. Να τολμήσω να ρωτήσω, ποιο ήταν το μεγαλύτερο κασέ που έχετε πάρει ποτέ σε δουλειά μέχρι τώρα, στα 33 χρόνια. Θα πούμε ότι ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο. Δανεικά σας έχουν ζητήσει? Πολλές φορές. Δίνω, γιατί πρέπει να θυμάμαι από πού ξεκίνησα. Σας τα επιστρέφουνε? Όχι, περισσότεροι όχι, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εγώ οφείλω να δώσω γιατί πρέπει να δώσω. Όπως πιστεύω ότι αν χρειαστώ και ζητήσω σε κάποιον, οφείλουμε να δίνουμε. Ξέρεις, η αλληλεγγύη στήριξε τον Έλληνα και στηρίζει τον Έλληνα τώρα, αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι υπεύθυνος ένα συσίτιο στα Μέγαρα. Συντηρούνται γύρω στις 150 μερίδες η Μητρόπολη Μεγάρων δίνει την ημέρα. Αυτό δεν είναι τυχαίο, 10 χρόνια τώρα της κρίσης. Η αδερφή σας λείπει που έχει φύγει τόσα χρόνια από το σπίτι και είναι μοναχή? Άμα τώρα πια είναι, και αυτή είναι 35 χρόνια εκεί. Όχι, ήταν μια απόφαση ζωής για αυτήν και το ξέραμε όλοι, ίσα-ίσα που είναι η χαρά μας και το καύγημά μας. Έχετε και το σκούφο του Αγίου Παϊσίου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το, ναι, εναπέθησα σ' Άγιον Όρος, αλλά θα το ξαναέχω γιατί είναι δικό μου εναπόθεμα. Απλώς επειδή έγινε μια δημοσιοποίηση πάρα πολύ μεγάλη, άρχισε ο κόσμος με πολύ αγάπη βέβαια και βλάβε να έρχεται στο σπίτι. Εγώ φοβούμενος να μην γίνει θέμα εκμετάλλευσης ο σκούφος του Αγίου. Αποφάσισα λοιπόν να το πάω σε ένα μοναστήρι στο Άγιον Όρος, να τον εναποθέσω, δεν τον χάρισα. Παρακάλεσα τον ηγούμενο της Μονής, δεν το πήγα στην αδερφή μου για αυτό το λόγο. Γιατί λέω, αν το πάω σε ένα αδερφή μου, μπορεί να πούν το πήγε εκεί για να μαζεύουν λεφτά, να μαζεύουν κεριά. Είστε από τους ηθοποιούς που θα διαχωρίζατε και θα λέγατε ότι υπάρχει το πιο ποιοτικό θέατρο, υπάρχει η κωμωδία, υπάρχει το σατυρικό? Για μένα δεν υπάρχει ποιοτικό και εμπορικό θέατρο. Εγώ καλούμαι να υποδηθώ και να δώσω το καλύτερο εαυτό μου σε ό,τι ρόλο κάνω. Όταν έκανα το Ρώμο Φιλίρα, αναγκάστηκα και μπήκα 10 ημέρες στο τρομοκαίτιο. Και το είπα τη γυναίκα μου, δεν ήθελα η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Λέω, παιδιά, θα μπω. Ήταν εμπειρία αυτή για σας? Ήταν εμπειρία ζωής μεγάλη. Εκεί είδα και εκεί διερωτήθηκα. Εάν αυτό που λέμε εμείς οι λαϊκοί ρίση, αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν κλείσει εμάς έξω ή αν εμείς έχουμε κλείσει αυτούς μέσα. Πού θα σας δούμε το χειμώνα? Το χειμώνα, Μαριχουάνα Στόπ με τον Τόλι τον Βοσκόπουλο, σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. Κάνω το ρόλο που έκανε ο Γιώργος Γιάννης ο Φογιατζής, το ρόλο του Σπύρου. Μεγάλο κεφάλαιο για εσάς, ο Μανούσος Μανουσάκης. Η συνεργασία με το Μανούσο είναι απόλαυση. Τι να πω για το άγγιγμα ψυχής, τι να πω για τους ψήθυρους καρδιάς. Και για το καινούργιο που ετοιμάζεται. Για το καινούργιο λοιπόν που κάτι ετοιμάζει τώρα ο Μανούσος. Είναι και η έκπληξη. Είναι ένα έργο καταπληκτικό εποχής. Σημασία έχει ότι θα ξανασυνεργαστούμε με τον αγαπημένο μου σκηνοθέτη και φίλο, με τον Μανούσο το Μανουσάκη. Τι ωραίο. Τι ωραίος λόγος. Τι ωραία συνέντευξη. Το. Τι να πρωτοκουβεντιάσουμε. Όλες μας οι συνεντεύξεις είναι ωραία, δεν το είπα για να το πω, αλλά. Είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουμε καθημερινά διαφορετικούς ανθρώπους. Δηλαδή, πραγματικά, τι να πρωτοσχολιάσουμε. Καταρχάς, τι εννοεί, δεν ξέρω να το γνωρίζεις, ότι είχε το σκούφο του Παΐσιου. Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος έχει βαθιά την πίστη. Ναι. Γιατί, και είδες πόσο ωραία έχει αντιμετωπίσει, παρόλο που δεν νομίζω τώρα, μετά από 35 χρόνια μοναχισμού της αδερφής του, να το έχει αποδεχθεί. Προφανώς θα